Μια μικρή περιήγηση σε ένα σούπερ μάρκετ στο Βέλγιο αρκεί για να παρατηρήσουμε πόσο έχουν αυξηθεί οι τιμές τους τελευταίους μήνες. Στο Βέλγιο, ο πληθωρισμός ανήλθε στο 7,59% τον Ιανουάριο και είναι το υψηλότερο επίπεδο από το 1983. Όλε οι τιμέ έχουν αυξηθεί. Η βενζίνη, όπω και όλα τα προϊόντα. Νομίζω ότι για του ανθρώπου είναι δύσκολο γιατί δεν έχουν βρει όλη δουλειά με αυτή την περίοδο τη πανδημία. Ο ΟΑΡΕΣ έχει ένα μικρό κατάστημα. Οι υψηλότερες τιμές σε προϊόντα από η Μπύρα σημαίνουν ότι έχει μικρότερο κέρδος. Η αύξηση ανακουτή κατά 16 λεπτά είναι μεγάλη. Δεν μπορούμε να αυξήσουμε όμως και εμείς την τιμή. Ο πελάτης που έρχεται να αγοράσει ανακουτή θα θυμώσει. Οι Βέλγοι πολίτε θα μπορούσαν να παρατηρήσουν την αύξηση του πληθωρισμού με πολλού τρόπου. Ένα από αυτού ήταν μέσω τη αύξηση των τιμών στα προϊόντα όπω αυτό, στο σούπερ μάρκετ. Αλλά δεν είναι ο μόνο. Σε αντίθεση με τι περισσότερε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Βέλγιο οι μισθοί αυξάνονται όταν αυξάνεται ο πληθωρισμό. Η βασική διαφορά στο Βέλγιο είναι ότι γίνεται αυτόματα για να ανταποκρίνεται με τον πληθωρισμό. Το σύστημα επιτρέπει στου πολίτε να μην χάνουν την αγοραστική του δύναμη το Σοσιαλιστικό Κόμμα υπερασπίζεται την αυτόματη αναπροσαρμογή. Με την αύξηση τη τιμή τη ενέργεια, την αύξηση των τροφίμων, των καταναλωτικών προϊόντων, εν ολίγη των βασικών αναγκών, είναι σημαντικό οι άνθρωποι να μπορούν να συνεχίσουν να καλύπτουν τι ανάγκε του. Γι' αυτό έχουμε αυτή την αρχή, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική, και αυτή είναι η υποχρέωση να αυξάνονται οι μισθοί, τα επιδόματα, οι συντάξει, όταν αυξάνεται και η τιμή των προϊόντων. Όμω κάποιοι ζητούν να καταργηθεί εντελώ αυτό ο δείκτη για να αποφύγουν την αυτόματη. Προσαρμογή. Η Φλαμανδική Ένωση Επιχειρήσεων θεωρεί ότι αυτό θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να μην χάσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Αυτό το σύστημα είναι κακό για την ανταγωνιστικότητά μας. Μακροπρόθεσμα πρέπει να συζητήσουμε με τα συνδικάτα το σύστημα της αυτόματης αναπροσαρμογής και την αύξηση των μισθών. Προς το παρόν ο Πρωθυπουργός του Βελγίου, Αλεξάνδρ Ντεκρού είναι αντίθετος με την αύξηση του δίκτυ. Αλλά αν ο πληθωρισμός συνεχίζει να αυξάνεται, η συζήτηση θα βρεθεί ξανά επιτάπητος.